Καλησπέρα, διδυμοφλόγες. Σήμερα θα δούμε πού βρίσκεσαι ενεργικά εσύ, η διδυμοφλόγος σου και κάποια επόμενα βήματα που μπορείς να κάνεις για να διεκδικήσεις τη δική σου ορμονική ένωση. Οι κάρτες είναι ήδη έτοιμες, οπότε ας ξεκινήσουμε κατευθείαν να μπούμε στο ψητό. Η πρώτη κάρτα αφορά τη διδυμοφλόγα σου, τι δουλεύει, τι σκέφτεται και τι αισθάνεται αυτή την περίοδο. Είναι αυτή η πολύ όμορφη κάρτα, πολύ τρυφερή. Κάνε κάτι για κάποιον. Δώσε την προσοχή σου σε κάποιον άλλον. Αμέσως, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι η διδυμοφλόγος σου αυτή την περίοδο δίνει την προσοχή της σε εσένα. Ακόμα και αν δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, ακόμα και αν δεν έχει δείξει κάποιο εξωτερικό σημάδι, μπορεί στη δική σου περίπτωση να σε χαζεύει από μακριά, άμα βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο. Ή αν δεν έχει αυτή την ευκαιρία, μπορεί να κοιτάει τα social σου, μπορεί να κοιτάει το Facebook σου, μπορεί να κοιτάει το Instagram σου. Μπορεί απλά να σε σκέφτεται πάρα πολύ. Πάντως, δεν έχει πέρασει απαρατήρητη ή απαρατήρητος από τη διδυμοφλόγο σου γιατί. Σε σκέφτεται. Ακόμα και άμα είναι στη φάση που δεν έχει κατανοήσει ότι εσύ είσαι η διδυμοφλόγο της, πάλι σκέφτεται και αισθάνεται ότι θα ήθελε πάρα πολύ να είναι με το τέλειο άτομο. Το οποίο για τη διδυμοφλόγο σου είσαι εσύ. Οπότε πάλι ακολουθούμε το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή μετά από την αφύπνιση που υπήρχε. Υπάρχει αυτή η επιθυμία για κάτι παραπάνω στις σχέσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η διδυμοφλόγο σου είναι σε μια καρμική σχέση αυτή την περίοδο, δηλαδή όχι με σένα, είτε είναι άλλος γάμος είτε άλλη σχέση, φαίνεται ότι υπάρχει επιθυμία για κάτι πολύ παραπάνω από την τωρινή σχέση και συναισθηματικά αλλά και σε όλους τους τομείς. Και ενεργειακά και πραγματικά σε όλους τους τομείς. Γιατί δεν είναι ευχαριστημένη ή ευχαριστημένο σε αυτή τη σχέση. Και αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί ως διδυμοφλόγες δημιουργούμαστε σε ένα τέλειο ζευγάρι ο ένας για τον άλλον. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε άλλο άτομο να αγγίξει αυτή την τελειότητα για τη διδυμοφλόγο σου. Για κάποιους από εσάς, αισθάνομαι επίσης ότι η διδυμοφλόγο θα κάνει κάτι για σένα. Ίσως φέρει κάποιο δώρο, ίσως έβγαλε κάποιο ραντεβού. Είναι ανάλογο που βρίσκεται η σχέση σας σε αυτή την περίοδο, γιατί αυτά τα βίντεο το παρακολουθούν πολλά άτομα, οπότε είναι σε διαφορετικά στάδια η σχέση και η ένωσή τους. Οπότε υπάρχει ένα μήνυμα για όλους εδώ πέρα. Όταν το κάνει αυτό για σένα, η διδυμοφλόγο σου φρόντισε να είσαι έτοιμος, έτοιμη και διατεθειμένος, διατεθειμένη να το δεχτείς αυτό και να το λάβεις. Γιατί πολλές φορές μπλοκάρουμε τα πράγματα που κάνει για μας η διδυμοφλόγο μας, γιατί φοβόμαστε να λάβουμε περισσότερη αγάπη, φοβόμαστε να λάβουμε, ίσως αισθανόμαστε ότι δεν το αξίζουμε. Οπότε γι' αυτό δεν συμβαίνει και τόσο συχνά στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι ίσως δεν αξίζουμε, ίσως ότι δεν μπορούμε να το λάβουμε αυτό για τον οποιονδήποτε τρόπο, ίσως επειδή πληγωθήκαμε παλιά και φοβόμαστε ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Και το ταξίδι της διδυμοφλόγος είναι η τέλεια ευκαιρία να θεραπεύσεις αυτές τις παλιές πληγές από προηγούμενες σχέσεις ή από σχέσεις στην οικογένεια δηλαδή. Αν για παράδειγμα εσύ είσαι η θηλυκή ενέργεια και η διδυμοφλόγος είναι η αρσενική ενέργεια, μπορεί να παρατηρήσεις ότι σε κάποια πράγματα σου θυμίζει πάρα πολύ τον πατέρα σου και τα αρνητικά της σχέσης σας ή τα αρνητικά του χαρακτηριστικά. Και το αντίστροφο, με η αρσενική ενέργεια μπορεί να παρατηρήσεις ότι η διδυμοφλόγος σου θυμίζει πράγματα από τη σχέση σου με τη μητέρα σου μεγαλώνοντας, τα οποία δεν σου είναι και πολύ ευχάριστα. Οπότε γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανατρέχουμε και στα παιδικά μας χρόνια, να δούμε αν υπάρχει κάτι εκεί πέρα, το οποίο χρειάζεται να δούμε και να δουλέψουμε, να θεραπεύσουμε το εσωτερικό μας παιδί. Γιατί αυτό θα ξαναέρθει στη σχέση με τη διδυμοφλόγο μας. Και ειδικά άμα έχεις ήδη παιδιά από προηγούμενη σχέση, ή αν έχετε παιδιά μαζί, ή αν θέλετε να κάνετε παιδιά μαζί, αυτό επηρεάζει προφανώς το δυναμικό όλης της οικογένειας. Οπότε θα έρθει στην επιφάνεια για να θεραπευτεί. Αυτή τη θεραπεία εσωτερικού παιδιού μπορείς να την κάνεις και με την άσκηση του καθρέπτη, όπως με όλα τα υπόλοιπα μπλοκαρίσματα σε σχέση με τη διδυμοφλόγο σου, την οποία την έχω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Οπότε, άμα ψάχνεις για κάποιο εργαλείο το οποίο θα σε βοηθήσει να έρθεις σε αρμονική ένωση με τη διδυμοφλόγο σου, τότε τσεκάρε το. Η επόμενη κάρτα είναι για σένα που βρίσκεσαι ενεργειακά, τι σκέφτεσαι, τι αισθάνεσαι, τι χρειάζεται σου να δουλέψεις αυτή την περίοδο, λίγο παραπάνω ή τι χρειάζεται να κοιτάξεις. Οπότε. Οι πράξεις μιλάνε δυνατά. Έκφρασε την αγάπη σου μέσω πράξεων. Αυτή η κάρτα μου λέει ότι κάπου ίσως διστάζεις να δείξεις την αγάπη σου ή φοβάσαι να την εκφράσεις με πράξεις. Είναι σαν να είσαι παρατηρητής, δηλαδή ότι θα αγαπώ και θα θαυμάζω τη διδυμοφλόγα μου από μακριά, γιατί ίσως υπάρχει κάποιος φόβος της απόρριψης, ο οποίος είναι πάρα πολύ συχνός στις διδυμοφλόγες και είχα κάνει ένα βίντεο γι' αυτό πριν από κάποιο καιρό. Όχι πάρα πολύ παλιά, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ συχνό και είναι κάτι που είχα δουλέψει κι εγώ. Δηλαδή, ο φόβος της απόρριψης ήταν κάτι πολύ τεράστιο, το οποίο έπρεπε να δουλέψω σε μεγάλο βαθμό προτού έρθω σε ένωση με τη διδυμοφλόγα μου. Και αν αισθάνεσαι ότι είναι κάτι το οποίο έχεις σκίσει πάρα πολύ, ναι, είναι το επόμενο βήμα. Χρειάζεται να το δουλέψεις, γιατί αλλιώς δεν θα πας παρακάτω. Θα αισθάνεσαι μονίμως απόρριψη από τη διδυμοφλόγα σου. Είτε όντως απορρίπτει είτε όχι. Γιατί θα αισθάνεσαι σαν να σου ξύνεται αυτή η πληγή συνέχεια. Ό,τι και να πει και ό,τι και να κάνει. Δεν θα μπορείς να πάρεις αυτή την επιβεβαίωση. Αν δεν την δώσεις πρώτα στον εαυτό σου, το να αποδέχεσαι τον εαυτό σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όποια και όποιος και να είσαι. Ακόμα και τα κομμάτια του εαυτού σου που αισθάνεσαι ντροπή για αυτά. Είναι σημαντικό να απελευθερώνουμε αυτή την ντροπή. Γιατί ουσιαστικά δημιουργούμαστε ως
θήκα πλάσματα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο χρειάζεται να ντρεπόμαστε. Ναι, έχουμε κάποια συναισθήματα τα οποία είναι άσχημα καμιά φορά, αλλά δεν είμαστε αυτά τα συναισθήματα και δεν είμαστε αυτές οι σκέψεις. Είναι κάποια συναισθήματα τα οποία έχουμε και κάποιες σκέψεις που έχουμε και μπορούμε να τα απελευθερώσουμε. Δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε με αυτά. Κάτι πολύ ενδιαφέρον για αυτή την κάρτα είναι ο συμβολισμός. Δηλαδή το πόσο πράσινο και μπλε είναι. Το πράσινο και το μπλε είναι χρώματα τα οποία αντιπροσωπεύουν το τσάκρα της καρδιάς και του λαιμού αντίστοιχα. Οπότε το πρώτο είναι η δυνατότητά σου να δώσεις και να λάβεις αγάπη και το δεύτερο είναι η δυνατότητά σου να εκφραστείς και να εκφράσεις αυτή την αγάπη. Οπότε κάποιοι από εσάς έχετε κάποιο μπλοκάρισμα σε αυτά τα δύο τσάκρα, είτε στο ένα είτε στο άλλο, είτε και στα δύο. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό να δουλευτεί έτσι. Να εξετάσεις τι φόβους έχεις σχετικά με το να εκφράζεσαι, να εκφράζεις την αγάπη ή να λαμβάνεις και να δίνεις αγάπη. Γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά κομμάτια του ταξιδιού της δίδυμης φλόγας. Αν δεν μπορείς να δώσεις και να λάβεις αγάπη, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Θα σε κρατάει πίσω αυτό. Και επίσης για κάποιους από εσάς, ένα ακόμα μήνυμα που έρχεται είναι ότι αν αισθάνεσαι ότι έπρεπε να έχεις κάνει κάποιο έτσι βήμα, κάποια πράξη, έτσι ώστε να εκφράσεις την αγάπη σου στη δίδυμη φλόγα σου και δεν το έχεις κάνει, καιρός είναι μάλλον να το κάνεις. Μην το πολύ σκέφτεσαι, απλά κάντο. Και μη φοβάστε το αποτέλεσμα. Ό,τι και να είναι, θα είναι τελείω για σένα και το που βρίσκεσαι στο ταξίδι της δίδυμης φλόγας αυτή την περίοδο. Και πολλές φορές μπορεί να σε εκπλήξει και ευχάριστα. Μπορεί απλά να το λάβει αυτό που θα κάνεις, μπορεί να στο επιστρέψει. Με την έννοια του ότι να σου εκφράσει ότι αισθάνεται το ίδιο για σένα. Ή ακόμα και να διαφωνήσει με αυτό, δεν χρειάζεται να το εσωτερικεύσει και σαν δικιά σου αλήθεια. Αλλά θα σου δείξει και κάτι το οποίο μπλοκάρει ουσιαστικά την ένωσή σας από το να συμβεί. Οπότε είναι κάτι που μπορείς να θεραπεύσεις και πάλι με την άσκηση του καθρέπτη, οπότε δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι απλά ένα επόμενο βήμα. Κάθε φορά που έχουμε ένα γουδιάκι ή κάποιο μπλοκάρισμα που εμφανίζεται, δεν είναι ποτέ το τέλος του κόσμου. Και τέλος, επόμενα βήματα. Τι μπορείς να κάνεις για να διεκδικήσεις την αρμονική σου ένωση. Αν και μιλήσαμε για επόμενα βήματα πολύ σε αυτή την κάρτα, έχουμε και μερικά ακόμα που ταιριάζουν πάρα πολύ από ό,τι βλέπω. Οπότε, η τελευταία μας κάρτα για σήμερα είναι «Σ' αγαπώ». Αυτές είναι πολύ δυνατές λέξεις. Και πάλι έχει να κάνει με επικοινωνία, με λέξεις, να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, να εκφράζεις την αγάπη σου. Ξέρω πολύ από εσάς έχετε μπλοκαρίσματα στην επικοινωνία με τη δίδυμη φλόγα. Από σχόλια, email. Έτσι, είχα κάνει και μία μικρή δημοσκόπηση πριν από κάποιο καιρό σχετικά με το ποιο είναι το μεγαλύτερο μπλοκάρισμα που αισθάνεσαι ότι έχεις στο να είσαι με τη δίδυμη φλόγα σου. Οπότε δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση που έχουμε δύο κάρτες οι οποίες αφορούν το να εκφράζεσαι και να επικοινωνείς. Η επικοινωνία με τη δίδυμη φλόγα σου ουσιαστικά είναι ένας καθρέπτης, μία αντανάκλαση της επικοινωνίας που έχεις με τον εαυτό σου και με τον δημιουργό σου. Αν κάποιο από αυτά τα δύο είναι μπλοκαρισμένο, τότε αυτό θα μεταφραστεί ως μπλοκάρισμα στην επικοινωνία και με τη δίδυμη φλόγα σου. Οι τρόποι που δεν επικοινωνούμε με τον εαυτό μας είναι πάρα πολύ πραγματικά, θα μπορούσαμε να μιλάμε γι' αυτό για ώρες, αλλά μερικά έτσι γρήγορα παραδείγματα που μπορώ να δώσω είναι, αν για παράδειγμα δεν ακούς τον ενστικτό σου, ή όταν βρίσκεσαι σε μια παρέα, δεν εκφράζεις την άποψή σου γιατί αισθάνεσαι ότι αυτά που έχεις να πεις δεν είναι αρκετά σημαντικά, όταν δεν θέτεις τα όρια σου εκεί που χρειάζεται. Ίσως γιατί φοβάσαι την αντίδραση του άλλου, είτε γιατί υποσυνείδητα θεωρείς ότι δεν είναι και τόσο σημαντικά, είτε επίσης υποσυνείδητα έχουν καταπατηθεί τα όρια σου τόσες πολλές φορές που πλέον φοβάσαι να τα βάλεις γιατί ποιο το νόημα, έτσι και αλλιώς θα καταπατηθούν και πάλι. Όταν επίσης δεν ακούμε το σώμα μας, όταν καταπονούμαστε πάρα πολύ και δεν ξεκουραζόμαστε όταν χρειάζεται, όταν δεν τρώμε κάποιο έτσι καλό γεύμα, όταν δεν πίνουμε αρκετό νερό. Και επίσης όταν αγνοούμε τη θήκη καθοδήγηση, όπως μιλήσαμε στην προηγούμενη κάρτα. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις κάποιο βήμα και δεν το έχεις κάνει γιατί φοβάσαι ή σε έχει παραλύσει όλο αυτό, τότε και αυτό είναι ένας τρόπος που δεν λαμβάνεις αυτή την επικοινωνία. Γιατί ουσιαστικά σου έχει έρθει το επόμενο βήμα σου, αλλά διστάζεις να το κάνεις. Οπότε και αυτό μεταφράζεται σαν μπλοκάρισμα στην επικοινωνία με τη δίδυμη φλόγα. Αν αισθάνεσαι ότι στην περίπτωσή σου είναι κάποιο από αυτά ή όλα από αυτά, πάνε λίγο βαθύτερα σε αυτό. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε σταματάει από το να έχεις αυτή τη βαθύτερη και καλύτερη επικοινωνία με τον εαυτό σου και το δημιουργό σου σε όλες αυτές τις. Σε όλα αυτά τα σημεία. Για μένα κάτι άλλο στη δικιά σου περίπτωση που δεν ανέφερα, αλλά σου ήρθε τώρα. Έτσι όπως άκουγες αυτά τα παραδείγματα, πάνε βαθύτερα. Δες ποια είναι η αιτία. Υπήρχε κάτι στα παιδικά σου χρόνια που σε έκανε να αισθάνεσαι έτσι και το κουβαλάς σαν μοτίβο από τότε. Ίσως σε προηγούμενη σχέση. Αισθανόσουν ότι δεν σε άκουγε ο σύντροφος ή η σύντροφός σου, οπότε γι' αυτό έχεις μείνει εκεί πέρα. Και δούλεψέ του, γιατί η επικοινωνία με τη δίδυμη φλόγα σου πάντα ξεκινάει εσωτερικά, όπως όλα τα πράγματα σχετικά με τη δίδυμη φλόγα σου. Πάντα ξεκινούν εσωτερικά. Οπότε, ό,τι θέλεις να λάβεις από τη δίδυμη φλόγα σου, δώσ' το πρώτο στον εαυτό σου. Και έπειτα θα στο αντικατοπτρίσει, όπως αντικατοπτρίζει όλα τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή. Το καθρέπτισμα δεν είναι μόνο τα αρνητικά, είναι και τα θετικά. Οπότε, αυτά έχω για σένα αυτή τη βδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο. Αν θα ήθελες ένα προσωπικό reading, θα έχω τις πληροφορίες στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και ελπίζω να σε δω στο επόμενο βίντεο.